πολιτική, οικονομική, πολιτιστική καρδιά του αρχαίου οικισμού, που αποτελούσε για πολλά χρόνια, για πολλούς αιώνες, το χώρο στον οποίο βρίσκονταν, συζητούσαν, διαβουλεύονταν, συμφωνούσαν οι κάτοικοι της περιοχής εδώ για τις δουλειές τους. Βέβαια, η Θάσος δεν περίμενε την κλασική αρχαιότητα για να εμφανιστεί στο ιστορικό προσκήνιο. Η πρώτη εμφάνιση χρονολογείται ήδη από τα νεολιθικά χρόνια. Υπάρχουν ευρήματα που οδηγούν την εγκατοίκηση στη Θάσο ήδη από την νεολιθική εποχή. Και είναι φυσικό αυτό, είναι πολύ κοντά στην ακτή και είναι η πρόσβαση εύκολη. Ένας τόπος με μια συνέχεια ζωής από την νεολιθική εποχή μέχρι σήμερα δεν μπορεί παρά να είναι ένας τόπος άκρος ενδιαφέρον. Αυτό και μόνο καθιστά την Θάσο μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία, όχι απλά για τον ειδικό μελετητή, ο οποίος ούτως ή άλλως θα βρει πολλά να πει, αλλά και για τον απλό επισκέπτη που θα έχει την ευκαιρία να συνδυάσει τις ατέλειωτες φυσικές ομορφιές, το γαλάζιο, το τυρκουάζ της θάλασσας, της αμμουδιάς, με βέβαια με το ιστορικό παρελθόν του νησιού αυτού, που θα τον κάνουν να θέλει να έρθει και να ξαναρθεί και να ξαναρθεί για να δει τις φυσικές και τις ιστορικές ομορφιές αυτού του τόπου. Χωρίς πηξίδα, συντεταγμένες και χάρτες, αλλά ακολουθώντας ευωδιές μεθυστικές και ήχους πρωτόγνωρους, ανακαλύπτουμε την ομορφιά της Θάσου. Η φύση ανυπομονεί. Οι υποσχέσεις παραμονεύουν. Οι αποστάσεις μικραίνουν. Και το ταξίδι αρχίζει χωρίς περιοριστικούς όρους. Χωρίς να ολοκληρώσουμε την περιήγησή μας στη Θάσο ή Λιμένα, ανηφορίζουμε για το γραφικό χωριό Ραχώνη, που μαζί με το χωριό Άγιο Γεώργιο και τη σκάλα Ραχωνίου αποτελούν την ομώνυμη κοινότητα. Οι κάτοικοι της Θάσου, για να αντιμετωπίσουν τους πειρατές τα παλιά χρόνια, είχαν εγκατασταθεί στο εσωτερικό του νησιού. Όταν οι πειρατές έπαψαν να είναι απειλή, οι κάτοικοι δημιούργησαν ένα ελεύθερο παραθαλάσσιο χωριό που το ονόμασαν Σκάλα. Τα ορεινά χωριά, όπως το Ραχώνι, αναδύουν μια αυθεντική ομορφιά που εχμαλωτίζει τις αισθήσεις με την απλότητα, τις μυρωδιές του δάσους και τη φιλοξενία που δεν άλλαξαν οι αιώνες που κύλησαν. Τα πεύκα ζήλεψαν τους ανθρώπους που ήρθαν να σμίξουν με το κύμα και τους ακολούθησαν και εκείνα, δημιουργώντας νέες φιλίες με αστερίες και κοχύλια. Μπορεί το όνομα Πρίνος να έχει συνδυαστεί με τα κοιτάσματα πετρελαίου της Θάσου. Για τον επισκέπτη όμως, Πρίνος σημαίνει ο ιδανικός προορισμός διακοπών. Το λεπτό άρωμα των πεύκων που έφτασε ακόμα και μέσα στη θάλασσα. Γιατί αυτό που κυριαρχεί στις παραλίες είναι η απόλυτη ευεξία. Μια ευεξία που δεν είναι συμπτωματική, εφήμερη, στιγμιαία, αλλά διατηρεί την ίδια ένταση και στον ορεινό Πρίνο, με την ίδια διάβια και αισιοδοξία.
Στην πλαγιά του Υψαραίου έρχονται στη μνήμη τα λόγια του Πλάτωνος. Μια ψυχή δεν μπορεί να δει το ωραίο αν δεν είναι η ίδια ωραία. Και οι ψυχές σε αυτή την πλατεία νιώθουν μια ακαταμάχητη έλξη για χορό διάφανο, για χορό με μνήμες, σιωπές και αιωρούμενες φτερωτές αγάπες. Σε αυτή την πλατεία αντικρίζεις τα όνειρά σου εντυχισμένα στις πέτρες του χρόνου. Όνειρα που δεν εκπληρώθηκαν, αλλά δεν έσβησαν. Γιατί εδώ νιώθεις ότι όλα μπορούν να ανατραπούν. Μόνο στη Θάσο ο επισκέπτης είναι δέκτης ανατροπών. Γιατί σε αυτόν τον τόπο πρόσωπα και πράγματα είναι στον υπερθετικό. Και από τις ηριδίζουσες αντάβιες του Σωτήρα παρασύρεται στον ξέφρενο ρυθμό της Κάλας Σωτήρα. Οι φυσικές ομορφιές δεν επαρκούν για τους επισκέπτες που απαιτούν από ένα τόπο τουριστική υποδομή υψηλών προδιαγραφών, που απαιτούν απέριτη πολυτέλεια, προσιτό κόστος, γευστική απογείωση. Και η Θάσος είναι ο τόπος που ξελογιάζει τις ημέρες του επισκέπτη, αναστατώνει τις νύχτες και απογειώνει τη διάθεση. Στην τουριστική υποδομή στη Θάσο δεν υπάρχει μίμηση, αλλά έμπνευση. Δεν επιδιώκεται η εντύπωση, γιατί κυριαρχεί η άποψη. Την προχειρότητα την έχει αντικαταστήσει η πολυτέλεια. Και αυτά δεν ισχύουν για λίγους, αλλά για όλους τους επισκέπτες. Όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τον τουρισμό έχουμε δώσει τη ζωή μας, γιατί αγαπάμε πράγματι αυτό το νησί και θέλουμε ο φιλοξενούμενός μας να περάσει όμορφα και καλά. Θα ήθελα να επισημάνω ότι με την τελειοποίηση της Εγνατίας Οδού οι αποστάσεις έχουν μικρύνει πάρα πολύ. Παραδείγματος χάρη, Θεσσαλονίκη μέχρι Κεραμωτή έχει περιοριστεί ο χρόνος στη 1,5 ώρα οδικά. Από Αθήνα δε μέχρι Κεραμωτή στις 6 με 7 ώρες το πολύ. Επομένως,